Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπημένες και αγαπημένοι, συν Θεώ αρχίζουμε την τρίτη συνεδρία στην αίθουσα αυτή τη φιλόξενη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που μας έχει υποδεχθεί και άλλες φορές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτος εισηγητής στη συνεδρία την προκειμένη, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης. Ως νεότερος βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να προσφωνώ και να παρουσιάζω αξιότερους συναδέλφους καθηγητές. Ωστόσο, επιτρέψτε μου δύο λέξεις μόνον. Ο κύριος Καραθανάσης ξέρει γράμματα τα θύραθεν όσο λίγοι. Σας παρακαλώ, εκεί κάποιοι γιατί μιλάτε. Για να μην θες πρέπει να μιλήσετε. Ο κύριος Καραθανάς ξέρει, όπως λένε, είναι ειδός, ξέρει τα γράμματα τα θύραθεν, αλλά ξέρει επίσης και εξίσου καλά και τα γράμματα τα θεολογικά. Διαβάζει πηγές όχι μόνο της ειδίκευσής του, της νεοελληνικής και ιστορίας και ευρύτερης γραμματείας, αλλά ξέρει και τα παλαιά κλασικά καλά γράμματα που πλέον πολλοί οι θεολόγοι από εμάς γνωρίζουμε. Η εισήγηση του κυρίου Καραθανάση φέρει τίτλο «Το μάθημα των θρησκευτικών, ελληνισμός και ορθοδοξία». Θα παρακαλέσω θερμά, άλλωστε το πράτετε, με ενδιαφέρον και με ησυχία να ακούσετε τις εισηγήσεις με πρώτη του καθηγητή Καραθανάση. Τιμίων Πρεσβυτέριων, ο κύριος Κομήτων δεν προσήλθε, είναι εδώ ο κύριος Πρόκος Μήτων. Κύριε Πρόεδρε της Συνεδρίας, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτητές. Το μάθημα των θρησκευτικών, ελληνισμός και ορθοδοξία κυκλοφορώ την εισήγησή μου αυτή. Το μάθημα αυτό είναι πολύπαθο στην παιδεία μας, από τα χρόνια ακόμη της συστάσεως του Ιωνικού κράτους, με τον κυβερνήτη Καποδίστρια να ζητεί τη συγκρότησή του και τη δομή του εναγωνίως, και είναι ένα μάθημα που πέρασε και περνά δυστυχώς από μύριους κλειδωρισμούς, εκφραζόμενος ως σύνθεση από τους νόμους και τις πολιτείες που κατά καιρούς αυτή η ίδια νομοθετεί για το χαρακτήρα του μαθήματος μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διδασκαλίας. Και ευθύς εξ αρχής οφείλω να τονίσω ότι πρωταρχικός παράγων για την επιτυχία της διδασκαλίας του μαθήματος είναι αυτός ο ίδιος ο διδάσκαλος, για τον οποίο, του οποίου ο ρόλος στη συνέχεια. Αυτά που έχω την τιμή να παρουσιάσω συνιστούν απόψεις προσωπικές, προερχόμενες από την εμπειρία ζωής, από την μελέτη παλαιότερων και νεότερων διδακτικών εγχειρίων του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά και από όποια γνώση μπορεί να έχω, από τις νέες πραγματικότητες που φανερώθηκαν στα σχολεία μας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εδώ και 20 χρόνια. Κύριος στόχος, κατά την άποψή μου, στο μάθημα των θρησκευτικών, είναι η ανάδειξη του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια. Αυτός που έχει την τιμή να σας ομιλεί είχε την τύχη στα σχολεία που φοιτούσε να τον διδάσκουν, όπως και τους συμμαθητές μου εκείνης της γενιάς, φλογεροί καθηγητές θεολόγοι που συνέδιαν το μάθημα των θρησκευτικών με τα προβλήματα της εποχής, που ήταν και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας,
μέσα όμως από αυτούς τους δύο άξονες που ανέφερα, δηλαδή τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Μέσα δηλαδή με ένα λόγο από τους καημούς της Ρωμιοσύνης. Δυστυχώς αυτοί οι καημοί δεν λείπουν στην πορεία του τόπου μας και ο θεολόγος καθηγητής με το μάθημα των θρησκευτικών έχει πολλά να υπεί στην τάξη στους μαθητές του για αυτή την πορεία. Ιδιαίτερος σήμερα στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η πατρίδα. Σε αυτόν και στο φιλόλογο λαχαίνει ο κλήρος να δώσει μέσα από το μάθημα την ελπίδα και τα οράματα να τα δώσει στο μαθητή του. Τα γεγονότα της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής, της εκκλησιαστικής ιστορίας μας, του δίνουν άλλωστε πολλές ευκαιρίες και θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως. Και αυτό το βασικό θεμέλιο, το στηριγμένο στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία, προσέχθηκε ιδιαιτέρως από ορισμένους συντάκτες και παλαιότερα, αλλά και τώρα, τα χρόνια μας, οφείλω να ομολογήσω, συντάκτες των διδακτικών εγχειριδίων. Εξηγούμε. Στα διδακτικά εγχειρίδια των θρησκευτικών γίνεται πολλές φορές λόγος για τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, των οποίων η μορφωτική και η παιδαγωγική αξία είναι αναμφισβήτητη, όχι μόνο από την καθαρός θεολογική διάστασή τους και το βαθύτερο νόημά τους, αλλά και εκ του λόγου ότι η διδασκαλία δίδει εις τους διδασκάλους, εις τον δάσκαλο και τον καθηγητή θεολόγο, την ευκαιρία να συζητήσει με τους μαθητές του για τα ήθη και τα έθιμα που ο τόπος κάθε μαθητή συνδέεται με τις εορτές αυτές. Στην πατρίδα μας, το γνωρίζουμε όλοι, κάθε τόπος έχει τα ειδικά του έθιμα που χαράζουν στην υγρή και εύπλαστη κατά τον Αριστοτέλη ψυχή, την παιδική και την εφηβική, παντοτινές διαβίου εμπειρίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Στη μορφή της Παναγίας λόγου χάρη, που άκρον εις άκρον της πατρίδος μας λατρεύεται με δεκάδες ιδιαιτέρων ονομασιών, έχει ο δάσκαλος και ο θεολόγος καθηγητής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να την προβάλλει ως πρότυπον υπακοής στη βούληση του Θεού, αγνότητος, υπομονής, ως πρότυπον μητέρας που αντιμετωπίζει τον πόνο τον αβάσταχτο. Να σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος, όπως το χρησιμοποιούσε και στα χρόνια με τόση επιτυχία, στα χρόνια τα δικά μου. Δάσκαλος που μπορεί να ανήκει ακόμα και στην πατριωτική αριστερά. Τότε η αριστερά είχε μια άλλη διάσταση. Θα σας πω λοιπόν το παράδειγμα πόσο συγκλονιστικό και ανθρώπινο είναι ένα ποίημα του Κώστα Βάρναλη, «Η Μάνα του Χριστού», όπου ο ποιητής υμνεί την ελληνική φύση μαζί με τη μητέρα, την Ελληνίδα μητέρα, που είναι στο πρόσωπο της Παναγιάς, τον ανθρώπινο μόχθο, την οικογενειακή ζωή, το νόημα της θυσίας. Θα σας διαβάσω την τελευταία στροφή του θρήνου της Παναγιάς. «Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, υγιέ καλέ μου, άνοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις». Απευθύνεται εννοείται στον εσταυρωμένο. «Η ομορφιά σου βασίλεψε, κίτρινη γέ μου, δε μιλάς, δε κοιτάς, πως μαδιέμαι καλέ μου». Και οι ορτές των Αγίων, που παρουσιάζουν μια ζωή εκτινοβολούσα με χάριτες και θυσιαστικά πρότυπα, όπου ο δάσκαλος μπορεί να αναδείξει τα πρότυπά τους, αλλά και να τα συνδέσει με τα πανηγύρια όπου εκδηλώνει τη λατρεία του λαού μας, η ορθόδοξη παράδοση, η νοσταλγία, η μίμηση. Και έχω παρατηρήσει σε ορισμένα χειρίδια του μαθήματος των θρησκευτικών ότι κάθε ενότητα εκτός από την Αγία Γραφή, τους πατέρες, λέω για τα παλαιότερα, τους πατέρες της Εκκλησίας, περιέχει και κείμενα νεολήνων λογοτεχνών που με αγάπη, πάθος και αφοσίωση στην παράδοση του γένους διδάσκουν το νόημα των εορτών, τη συνείδηση της πατρίδος. Έχουν πράξει άριστα ομολογουμένως εκείνοι οι συντάκτες των εγχειρίδιων αυτών και μακάρι και οι νέοι, οι μελλοντικοί συντάκτες τους, να συνεχίσουν σε αυτή τη γραμμή. Θα αναφέρω ορισμένα τέτοια παραδείγματα, όπως είναι αυτά του
Τις εργασίες της προκειμένης συνεδρίασης αναβαθμίζει δια της παρουσίας του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Άνθιμος. Του είμαστε ευγνώμονες, ζητάμε την ευλογία σας για να συνεχίσουμε. Για το πρωί ήμουν. Λέω για την προκειμένη, αν είστε παρόν. Το πρωί. Για την προκειμένη συνεδρίαση, αν είστε παρόν, δεν είχατε. Ωραία, ναι. Διευκόν σας, Δέσποτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα αναφέρω ορισμένα τέτοια παραδείγματα, που σας είναι γνωστά άλλωστε, όπως είναι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάδη, του Κωστή Παλαμά, του Γιάννη Ρίτσου, του Άγγελου Σεκελιανού και άλλων βεβαίως, που συνδέονται με τις αρχές και αξίες της Ελληνοορθοδοξίας και σε γεγονότα χαρμόσυνα και σε γεγονότα επιτερά του βίου μας. Στη γέννηση, στη βάπτιση, στο θάνατο, στους εθνικούς αγώνες, στα μαρτύρια που τα ζούμε μέσω της Εκκλησίας. Θα αναφέρω σε αυτήν τη συνάφεια δύο συγκλονιστικά ποίηματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο θεολόγος καθηγητής και είναι πολύ κοντά μας. Ένα του Γιάννη Ρίτσου, που ξέρετε, μολονότι στρατευμένος στην αριστερά, ο οποίος όμως σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορικής της πορείας, που η αριστερά διακήρυσε την αθεία, αυτός λοιπόν με τα ποίηματά του έσπαζε τα δεσμά και εξυμνούσε τον Ιησού Χριστό και την κυρά των αμπελιών, την Παναγία. Πόσο κατανυκτική είναι η στίχη του για τον Χριστό. Στίχοι που βγαίνουν μέσα από την εσωτερική ευσέβεια και μια ορθόδοξη, από πλέον μια ορθόδοξη πνευματικότητα συνδυασμένη με τις παραδόσεις και τα αιτήματα των καιρών. Η τελευταία του νομίζω στροφή είναι αυτή. Χριστέ, που μου άνθησε η καρδιά κάτω από τον ίσπιο το Θεό, του λόγου σου, άνθος σιωπηλό, της ευλογίας σου πλάσμα και μέσα στη φούχτα σου κολλή και όξω σου ρουφούσα το Θεό με επιοίκεια δέξου παλιό τάμα το νέο μου άσμα. Και στην κυρά των αμπελιών ο ίδιος ο Ρίτσος που είναι η Ελληνίδα μητέρα, η ίδια η Ελλάδα, είναι η Παναγιά και η Ελλάδα μαζί και η Ελληνίδα μητέρα που ζει μέσα στην ελληνική φύση, στο ελληνικό σπίτι, στη θάλασσα, η Παναγιά η Αγιοπελαγίτισσα, στα περβόλια, στα βουνά, στα πανηγύρια, στους καημούς του λαού μας με τους τσομπαναρέους, όπως λέει να είναι οι Απόστολοι που χτυπάνε τις καπάνες της Αγίας Σοφιάς, με τις Μακεδονίτισσες, με την ηρωική κλεφτουριά μας, τα πουλώτα του Κανάρι, αυτά είναι του Ρίτσου, η ελπίδα της ζωής μας, η Παναγιά που φορώντας τις σημαίες γιομίζει τα σταφύλια σου, την Ελλάδα μας με αίμα και δυναμίτη, στον άνεμο τεινάζοντας τα θεμέλια του χάρου. Και ο Σολωμός και ο Ελίτης με το άξιο νεστή που είναι μια θεολογία, ξεκινώντας από την Παλαιά Διαθήκη και φτάνοντας ως τον Παπαδιαμάντη και τον Μακρυγιάννη, εμπνεόμενος από τη Βίβλο, τα γνωρίζετε, την εκκλησιαστική ορθόδοξη παράδοση, την υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας για τα πάθη του Κυρίου, που είναι και πάθη του ίδιου του λαού μας. Περτώ βεβαίως να παριθμίσουμε όλους εκείνους τους λογοτέχνες μας, παλιούς και νέους, που υμνούν την πατρίδα, την πίστη και που συνιστούν εν τέλει ένα κεφάλαιο του πολιτισμού μας, το θρησκευτικό λυδισμό, εν λόγω, που ξεκινάει από τον ουρανοφάτορα Γρηγόριο Νήσις, τον Ρωμανό το Μελωδό, τον νεόφυτο Έγκριστο, τους ανώνυμους συμνοδούς της Εκκλησίας μας, από τους οποίους άντλησαν και αντλούν ποιητές και στιχουργοί μας στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Το Παπαδιαμάντη με το ρεμασμό του 15 Αύγουστου, τι δεν θα μπορούσε να πει ο θεολόγος καθηγητής, με τα ρόδινα κρογιάλια, με το φτωχού Αγίου, με τη γυφτοπούλα και τόσα άλλα. Και λέγω, όταν ο διδάσκαλος εφαρμόσει την αρχή της αυτενέργειας που διδάσκουν οι ειδικοί συνάδελφοι στη διδακτική των θρησκευτικών και όχι μόνο, την ώρα που συνδιαλέγεται με τη μαθητή του πόσα τα ωφέλη θα προκύψουν και για αυτόν αλλά και για τον μαθητή και τους μαθητές του. Και λέω αυτά γιατί πιστεύω ότι ο θεολόγος καθηγητής, ο δάσκαλος, μπορεί να τα διδάξει μη εισερχόμενος ασφαλώς στο έργο του φιλολόγου καθηγητή που έχει την ευθύνη να αναδείξει άλλα συστατικά στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου, τη γλώσσα, το ύφος, την ανάλυση, τη φιλολογική. Ο θεολόγος καθηγητής έχει εδώ το δικό του ρόλο, με αφορμή δηλαδή τις θεομητορικές εορτές, τις εορτές των Αγίων μας, καθώς οι ενότητες
στα κείμενα αυτά, στα διδακτικά εγχειρίδια, συμπληρώνονται, από όσο τουλάχιστον ξέρω, με εκκλησιαστικούς ύμνους στο πρωτότυπο και σε παράλληλη ελεύθερη απόδοση. Οι μαθητές εισάγονται έτσι στην ομορφιά και τη γοητεία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, που μέσω αυτής όχι μόνο δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός, άλλωστε αυτό είναι το σκοπούμενο, αλλά και η αξία των ύμνων. Και η ορθή διδασκαλία από τον διδάσκαλο θεολόγο, αλλά και από έναν δάσκαλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαφίεται σε αυτόν τον ίδιο, στις ευαισθησίες του, στην παιδεία του, στην αγάπη του για τα παιδιά. Και είναι διπλή η ωφέλη για τον μαθητή, ο γλωσσικός του εμπλωτισμός, η πίστη του πρώτα ασφαλώς και κατά δεύτερο λόγο ο γλωσσικός του εμπλωτισμός. Από την άλλη ο χαρακτήρας της συνοδευπορίας του Ελληνού και της Ορθοδοξίας εκφράζεται στα σχολικά εγχειρίδια και φρονώ ανισορροπία με την εικονογράφηση στα εγχειρίδια, όπου αυτή δεν έχει ασφαλώς εικονογράφηση διακοσμητικό χαρακτήρα, γιατί η εικόνα είναι ζωγραφιά σιωπόσα εν τείχο, λαλή, μάλλον είναι ζωγραφιά σιωπόσα εν τείχο, λαλή πλείωνα και ωφελημότερα κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Είναι εικόνα σημαντικό στοιχείο, ίσως καλύτερη από μια πηγή, ένα κείμενο γιατί ο μαθητής προσλαμβάνει άμεσα και έμπληκτα το γεγονός. Άλλωστε στην υγρή ακόμη μνήμη του μαθητού η εικόνα λειτουργεί μοναδικά. Αρκεί βεβαίως η εικόνα να συνέχεται με την βυζαντινή υμνογραφική παράδοση που είναι κοντά στο λαό, στη συνείδησή του, στη φύση του, στην ίδια του την εικόνα. Και όχι μια μακριά, μακριά βεβαίως από την παράδοσή μας, όπως συνέβαινε παλιότερα τόσο στα σχολικά εγχειρίδια όσο και στις σχολικές αίθουσες με τις εικόνες που θα θυμούνται οι παλαιότεροι, ότι εκείνος ο οραματιστής, υπουργός παιδείας αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, ζήτησε παιδείας και θρησκευμάτων, ζήτησε να κατέβουν αυτές οι εικόνες και να κρεμαστούν βυζαντινές εικόνες. Βλέπετε, υπήρχε ακόμη τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80, η παράδοση της γλυκανάδα της Μαντώνας των Δυτικών και της περιφρονήσεως προσώτη των Βυζαντινών υπό την επίρρεια των Ελλήνων διαφωτιστών των μέσων του 19ου αιώνα. Με τη βυζαντινή εικονογράφηση, ο μαθητής μείνεται σε πολλές εκφάνσεις του ελληνικού βίου διαχρονικός, ακόμη και του ίδιου του εαυτού, καθώς βλέπει χειρόγραφα, μικρογραφίες, φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, βλέπει την αρχιτεκτονική, που του θυμίζουν και σκηνές του δικού του καθημερινού βίου. Ακόμα και η λαϊκότροπη τέχνη, που στην αγιογραφία εντυπωσιάζει το μαθητή που ίσως μάλιστα να του είναι και πιο κοντά. Φυσικά εννοώ ότι όλα αυτά με μέτρο και ισορροπία. Και το μάθημα των θρησκευτικών στην ίδια συνάφεια συμπληρώνει και το μάθημα των ελληνικών. Καθώς έχουμε προσέξει σε μερικά εγχειρίδια θρησκευτικών, περιλαμβάνονται ασκήσεις σε σταυρόλεξα, στο είδος των ακροστοιχίδων, των αντιστοιχίσεων, των περιγραφών, των εικόνων. Και καθίσταται αυτό επαγωγικότερο όταν ο θεολόγος καθηγητής αξιοποιεί για όλα τούτα την τεχνολογία που τον διευκολύνει να αφαρώσει στο διδακτικό του έργο. Ενώ παλιότερο ο δάσκαλος, οι δασκάλοι μας εννοώ, προσπαθούσαν με το λόγο να εξηγήσουν το νόημα της εικόνας. Άλλωστε, οι έρευνες, αυτό είναι του κυρίου Κογούλη νομίζω, έδειξαν ότι το 50-60% των μαθητών προσλαμβάνουν με την εικόνα και το 20% μόνο με τα όσα ακούνε. Επ' αυτού θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μία υπερβολική κατάχρηση, θα έλεγα, δεν θα έλεγα μόνο χρήση, των λεγόμενων PowerPoint, όπου διασπάται η σχέση, η αμοιβαία σχέση, η θερμή σχέση διδάσκοντος και διδασκομένου. Και ο αλλοδοπός μαθητής έχει το επαναλαμβάνω, να ωφεληθεί από αυτά, αφού προσλαμβάνει παραστάσεις, διδάγματα, πολιτισμό της χώρας που τον φιλοξενεί και όπου πιθανώς να ζήσει όλη του τη ζωή. Πώς θα γίνει πολίτης αυτής της χώρας, χωρίς ασφαλώς να αρνηθεί τη θρησκεία του, αν δεν γνωρίζει τον πολιτισμό της, που μέγα μέρος ο πολιτισμός της χώρας μας συνδέεται με την ιστορία μας, αν δεν γνωρίσει μέσα από όλα αυτά την κοινωνία και το λαό που τον φιλοξενεί. Όσοι ζήσαμε σε ξένες χώρες, λίγο ή πολύ καιρό,
Θα θυμάστε, δεν επιδιώξαμε επί μόνος να γνωρίσουμε τον θρησκευτικό πολιτισμό των χωρών αυτών για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα σε αυτές και να ωφεληθούμε από τα καλύτερά τους. Και είναι βέβαιο ότι ο ξένος μαθητής, επειδή γίνεται πάρα πολλής λόγος και γράφουν και ξαναγράφουν συνάδελφοι, ειδικοί και μη ειδικοί για τον ξένο μαθητή και δεσποτάδες που μιλούν, ξεχνώντας τον δικό μας μαθητή, με συγχωρείτε Παναγιώτη το που το λέγω, αλλά πρέπει να το πω, κοιτάζουν τον λαθρομετανάστη και δεν κοιτάζουν τον ταλέπορο, τον καταχυμαζόμενο Έλληνα. Συμβαίνει και αυτό και με τους δεσποτάδες, αλλά άνθρωποι και αυτοί έχουν τις απόψεις τους, τους σεβαστές. Και ξαναγυρνώ, ο ξένος μαθητής θα μάθει πολλά περισσότερα διαβάζοντας για την θρησκεία και τον πολιτισμό της νέας χώρας του. Και ότι ο Ιησούς Χριστός στο Κοράνι και στη λογοτεχνία του Ισλάμ ή για τις απόψεις ενός Εβραίου, ξέρω τι διανοητή για τον Χριστό ή ενός Ινδουιστή ή ενός αγνωστικιστή. Αυτά βέβαια είναι χρήσιμα, αλλά είναι παράπλευρα, είναι ελάσσονα. Αυτά είναι θέματα που μπορούν να συζητηθούν σε ένα φροντιστήριο, σε μια φιλοσοφική ή σε μια θεολογική σχολή. Ελέγξαν το πρωί αρκετά επ' αυτού του ζητήματος από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Δεν μπορεί το παιδί, δεν μπορεί να προσλάβει θέματα που δεν είναι κατάλληλα στην ηλικία του. Θυμούμε ότι παρενέβη και στη γραμματική συμβαίνουν αυτά. Η γραμματική που διδάσκεται με νέα σύμβουλα, με καταργήσεις τόμων και συμφώνων, πάμε για φωνητική γραμματική ή στα μαθηματικά, που το παιδί χάνεται, δεν μπορεί ούτε καν ο δάσκαλος να τον βοηθήσει. Ο δάσκαλος των θρησκευτικών πρέπει να νοήσει ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος, θα τελειώσω δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος αυτού πρέπει να είναι βιωματικός. Να ζει δηλαδή ότι διδάσκει ο ίδιος ο δάσκαλος. Γιατί όπως πρόσεξαν, και είναι αυτονόητο αυτό, ότι ένας καλός καθηγητής θεολόγος θα επιτύχει μόνο αν υπάρχει η σχέση ευλαβίας της διδασκαλικής του προσωπικότητος προς την θρησκευτική αλήθεια. Διδάσκαλος χωρίς πίστη είναι αδύνατον να υπάρξει. Είναι η αρχή της βιωματικότητος που διδάσκουν οι παιδαγωγοί μας, καθώς οι μαθητές επηρεάζονται από τον διδάσκαλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο ίδιος είναι φορέας γνησίου βιώματος. Και φυσικά, όλοι με προσοχή και όχι με άστοχους βερμπαλισμούς, ηθικολογίες, συναισθηματισμούς, ευσεβισμούς, όλα αυτά βεβαίως είναι πνεύματα ελευθερίας. Ο διδάσκαλος θεολόγος έχει την βαθιά υποχρέωση να καλλιεργήσει με τη διδασκαλία του τις αρχές και τις αξίες του γένους. Γιατί το μάθημά του και του δίνει αφορμές και ευκαιρίες, αλλά και τον υποχρεώνει να τις αναδείξει, γιατί για να θυμηθούμε τον Γιώργο Σεφέρη, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον μας. Οφέλει από αυτή τη διάσταση έχει αυτονοήτως ο Έλληνας μαθητής, αλλά επαναλαμβάνω και ο ξένος, που έτσι θα νιώσει την νέα πατρίδα του, θα γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό της για να γίνει ενσυνείδητο μέλος αυτής της χώρας. Κυρίες και κύριοι, με ένα λόγο τα όσα εξέθεσα παραπάνω, που είναι στοχασμοί και προβληματισμοί, αν θέλετε και προτάσεις, όπως δηλώνει και ο υπότιτλος του συνεδρίου, στοχεύουν στη θέση ότι ο διδάσκαλος θεολόγος καλείται να μορφώσει τα νέα παιδιά με πρότυπα και αξίες, στηριγμένες στην παράδοση, που είναι στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό, που είναι, ας το προσέξουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν σκέψεις και λοιπά και έχουμε παρεμβάσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν για την πατρίδα μας αυτές τις δύο έννοιες, είναι λοιπόν ταυτόσιμες ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Και το μάθημα των θρησκευτικών του δίδει αυτές τις καταπληκτικές ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Παλαιός δάσκαλος ο κύριος Καραθανάσης διάλεξε όσα πηγαίνουν κατευθείαν στην ψυχή και στην καρδιά των θεολόγων και των δασκάλων για να δείξει τη σύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας μέσα από δείγματα γραφής ποιητικά και γι' αυτό πανέμορφα. Τον ευχαριστούμε. Περισσότερα στη συζήτηση θα ακολουθήσει. Χαίρομαι προσωπικά.